Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα απλά και ανδρικά. Είμαι ο Σπύρος και έχω δίπλα μου τον Χρήστο και τον Θέμη. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλά που είστε εδώ και άλλη μια φορά. Και εσείς να είστε καλά που είστε εδώ. Και ελπίζω να έχετε κάνει ήδη subscribe. Και αν δεν έχετε κάνει, να το κάνετε τώρα. Και να πατήσετε το καμπανάκι που είναι ακριβώς δίπλα για να έρχονται οι ειδοποιήσεις στις κινητές σας συσκευές. Σήμερα θα ζητήσουμε για το τι μας τις πάει στη σχέση μας. Και πάμε intro. Πάμε. Πάντα συζητήσεις που γίνονται μεταξύ φίλων και ζευγαριών και τα λοιπά. Πολύ ωραίο χώρο και πολύ ωραίο έτσι, πολύ ωραία κουβέντα γίνεται για το τι μας τις πάει σε αυτές τις σχέσεις. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και έχει πολύ ζουμί και να το συζητήσουμε σήμερα αυτό και με τη βοήθεια στα σχόλια από κάτω, τι σας πάει εσάς. Αλλά ας αρχίσουμε εμείς εδώ, να δώσουμε το έναυσμα στους φίλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη μεριά των γυναικών. Είναι να ξεκινήσουμε με τον άντρα. Ας πούμε τα δικά μας, μωρέ. Πρώτα τα δικά μας. Ας πούμε λοιπόν τι μας τις πάει εμάς. Εμένα ένα πράγμα, ρε φίλε μου, τις πάει μόνο. Μόνο ένα. Ένα. Θα σου πω. Με παρακλάδια. Ε, τι. Με παρακλάδια. Έχει πολλά. Ναι. Α. Δηλαδή συνεχίζει μετά. Ωραία. Ναι. Είναι πολύ απλό. Την ώρα που χτυπάει το συνητήρι. Το δικό σου, το δικό της. Το δικό της. Ναι. Δεν το σηκώνει με τη μία. Θέλει το χρόνο της. Καμιά φορά. Πώς εγώ δεν σηκώνω. Δεν ξυπνάει. Δεν ξυπνάει με τίποτα, ρε. Α, δεν ξυπνά. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό. Χτυπάει αυτό. Χτυπάει για να ξυπνήσει, καταλαβαίνεις. Για να ξυπνήσει. Το αφήνει και παίζει. Παίζει. Τι συγχυμερία. Παίζει. Εντάξει. Κάποια στιγμή μετά από 5 λεπτά έχω ξυπνήσει εγώ με έτσι. Καλά, μέσα στα νεύρα. Είμαι έτσι, ξέρω εγώ, ναι. Και το αφήνει. Το κάνει. Κάνει σνουζ μια φορά. Πάω να ξανακοιμηθώ, ξαναχτυπάει. Εντάξει, ξυπνάω διαφορετικές ώρες. Προφανώς. Εντάξει. Και εντάξει, είναι το πιο σπαστικό από όλο, ρε φίλε αυτό. Αλλά τι να κάνει όμως την άλλη. Τι να βάλει. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι, ρε φίλε. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες. Δεν συνδυάζονται οι ατζέντες μας. Έφυγε. Σαν είδα. Φίλε. Βρεγμένη σαν είδα. Πώς το λες αυτό, μαλάκα. Ξέρεις, πρέπει να μου βγει αυτό, δεν είναι, είναι αυθόρμητο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πραγματικά πρέπει να το συζητήσουμε και Άγγελε, αν θέλεις και εσύ, μη μας πεις τη γνώμη σου. Χαλάει όλη μέρα, να ξέρεις. Αλλά. Χαλάει όλη μέρα. Ξεκινά στραβά, ρε. Ναι, τι λες τώρα, είσαι με νεύρα. Έτσι. Και μας έχει πρίξει με την κάμερα, όλο παίζει, δεν μπορεί να τη σταθεροποιήσει με τίποτα. Είναι ότι. Παιδάκι είναι. Ρε φιλέ, κάνεις μία δουλειά. Ναι. Ή βλέπεις μία ταινία. Ναι. Και είσαι cool. Ναι. Έχεις αλαρώσει. Και εκείνη τη στιγμή που πραγματικά θέλεις να δεις μία σκηνή. Ναι. Ή κάτι θα σου πει. Ναι. Ή θα μπει μπροστά στην τηλεόραση. Ναι. Ή εκείνη τη στιγμή που πας να κάνεις μία δουλειά και αρχίζεις και μπαίνεις σε workflow. Και λες, πω που θα τα γαμίσω όλα τώρα. Ναι. Εκείνη τη στιγμή, ξέρεις τι είδα. Και λες, αλάκα. Στο κάτι μυαλό έγινε, μου είναι κάτι έγινε. Fucking vibrations. Ας πούμε, είναι οι δονήσεις. Το καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή ότι αποσπάσαι τελείως από την πραγματικότητα. Όχι, επειδή και προσέχεις την τηλεόραση, ας πούμε. Ωραία, φίλε. Και είναι το βλέμμα σου και μπαίνει μπροστά για να πάρει την προσοχή σου. Δεν το κάνει επίτηδες. Όχι, καταλάβει. Γιατί αν το κάνει επίτηδες, θα έχει αποκεφαλισμό. Μα τώρα φαντάζεσαι το κάνει επίτηδες. Μα εγώ σε ρώτησα, μα θες καφέ. Δεν ξέρεις. Ω, κάτι τυχαίο. Τυχαίο. Ένα θόρυβο τυχαίο. Δηλαδή ένα ντουλάπι που θα ανοίξει. Και λες, ρε μαλάκα, δηλαδή. 3/4 δεν έχουμε μιλήσει. Και τη στιγμή που θέλω να δω μία σκηνή, μία. Τσουπ! Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα. Είναι τρέλα. Αυτό είναι το ένα. Εντάξει, θα μπούμε και στα πιο βαριά προφανώς, γιατί πρέπει να. Όχι, καλά. Εσύ πιο βαριά από αυτό. Το δεύτερο, τα πιο σοβαρά ζητήματα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το δεύτερο. Για μένα είναι πολύ σοβαρό αυτό, ρε φίλε. Είναι προσωπικό αυτό. Ναι, ναι. Δεν θέλω, ρε φίλε, τη στιγμή που θα ξυπνήσω. Ναι.
να μου μιλήσει άνθρωπος. Ναι. Ό,τι και να είναι αυτό, ό,τι σχέση και να έχει. Τίποτα, τίποτα. Ναι. Δεν θέλω. Έχω μια διαδικασία η οποία κρατάει περίπου μισή ώρα. Mm. Σε αυτό το μισάωρο, αν έρθεις και μου μιλήσεις, όποιος και αν είναι, δεν έχει να κάνει με γυναίκα, έτσι. Δηλαδή. Έχεις το ritual. Κάτι νεύρα. Κάτι νεύρα. Δεν φαντάζεσαι. Θέλω ρε φίλε να πάρω τον χρόνο μου να ξυπνήσω. Αυτό είναι μόνο σου. Εντάξει. Αν έρθεις και μου μιλήσεις και σου έχω πει, ξέρεις κάτι, θέλω την ησυχία μου τα πρωινά. Ναι. Τηρείται αυτό για αρκά. Και εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, που ξέρεις ότι μόλις έχω ξυπνήσει, αρχίζεις και μου λες: Χριστό, ήρθαν αυτά τα mail. Χριστό, μήπως να συζητήσουμε με τον Ανέστη αυτό. Χριστό, μήπως να κάνουμε. Και στο έχω πει, δηλαδή είναι έτσι, να σε πιάσω. Και φίλε, μου επηρεάζει την ημέρα, είναι τα νεύρα. Δηλαδή, ξυπνάς με νεύρα. Εντάξει, είναι προσωπικό αυτό, καταλαβαίνω, είναι εντελώς υποκειμενικό. Εντάξει, αλλά είναι ένα θέμα που ειδικά σε μια σχέση, ας πούμε, σε μένα προσωπικά, μου τη βαράει στα νεύρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, απίστευτα. Αυτά είναι τα πιο. Ναι. Θα ξεχάσω εγώ τότε που ήμασταν στο ξενοδοχείο και έφευγα. Τον έβλεπα να ξυπνάει και κοιμόμουν. Ναι, φίλε, μια χαρά όμως. Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Δεν είχαμε θέμα. Ναι, είναι διαφορετικό, ρε φίλε, αλλά ξέρεις τι, άλλο να ξυπνήσω. Ναι. Που το είπα πριν, βέβαια, και να μου πεις κάτι για τη δουλειά. Γιατί με το που θα ξυπνήσω, θα ξεκινάω να ασχολούμαι σιγά σιγά με τη δουλειά. Είναι κάτι πιο κοντά μου. Ναι. Εντάξει. Ενώ όταν μόλις έχω ξυπνήσει, ας πούμε, έρθει η γυναίκα και σου πει, έλεγα να πάμε εκεί για να κάνουμε αυτό. Βέβαια, αν πάμε εκεί και κάνουμε αυτό, μετά μπορούμε να κάνουμε το άλλο, το οποίο αυτό το άλλο είναι απόλυτα εκνευριστικό. Και λες ρε φίλε, μισό λεπτό. Τώρα, δηλαδή στον ύπνο σου το έβλεπες. Δηλαδή, τι όνειρο είδες, πες μου να το συζητήσουμε, όχι τώρα, μετά από μισή ώρα. Αυτά είναι. Είναι κανένα δύο χαρακτηριστικά, ας πούμε, προσωπικά εμένα, μου τη διδών το πρώτο. Είναι μεταφυσικού επίπεδου, έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να έχει γυάλινη σφαίρα και να το προβλέπει. Είναι αυτό που συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Και... Για παράδειγμα, ναι. Είσαι στην τουαλέτα. Ναι. Άνθρωπος είσαι, ρε παιδάκι μου, πας στην τουαλέτα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σπάνια. Ναι, είσαι μεσά. Θα φάμε κάτι. Ναι, ετοιμάζω τώρα. Έχω μεζέ. Κρατάω. Τι εννοείς? Θα παραγγείλουμε κάτι να φάμε. Μπορώ να συζητήσουμε σε λίγο. Μα ακόμα δεν άδεια να ξαναγεμίσω. Κάτσε. Άσε να ανακάμψω. Άσε με. Θα μου βγει ο καφές μου, αλλά. Άσε με να ανακάμψω. Δεν μπορώ, τα προχνούν. Όχι, τώρα θα το συζητήσουμε. Παίρνεις 5-10 λεπτά στην τουαλέτα, ρε παιδάκι. Ή θα αργήσεις, αυτό. Εντάξει, όχι, ρε, τώρα παιδιά, δεν ξέρω. Είναι πολύ προσωπική στιγμή. Τώρα θέλει συγκέντρωση, θέλει... Μην ξανοίγεσαι. Μην ξανοίγεσαι, γιατί μπορεί να μπει αυτή στην τουαλέτα και να κάνει μια μισή ώρα και να σε πιάσει τίποτα και να της πεις τι θα γίνει τώρα. Φίλε, ποια γυναίκα κάθεται μια μισή... Έλα, τι λες τώρα. Δεν έχω τίποτα. Ω, καλά. Μπορεί να ετοιμάζεται, ρε φίλε, να βγείτε έξω. Φίλε, είναι άλλο σπίτι η τουαλέτα. Μια... Κατάληψη. Τι λες τώρα. Ναι. Κατάληψη. Άλλο σπίτι, το... φίλε. Σοφή άλλο σπίτι. Βέντα. Θα το κρατήσω αυτό. Ναι, η τουαλέτα είναι άλλο σπίτι. Είναι άλλο σπίτι. Εντάξει. Λοιπόν, όχι, όχι. Όντως, όντως. Πάμε να δούμε τώρα τι του πάει, ξέρω εγώ. Γυναίκες τι πιστεύω ότι του τι πάει. Του τι πάει που ξέρω εγώ, εντάξει. Εγώ μπορώ να μπω σπίτι και να πετάξω ρούχα από εδώ και από εκεί. Α, ναι. Ναι, δεν παλεύω τώρα. Κάθε μέρα, φίλε, έχω έρθει κουρασμένο. Να τα μαζεύω, να τα διπλώνω και να τα βάζω στην άκρη. Μαλάκα, δεν υπάρχει αυτό τώρα. Ναι, δεν μπορώ καθόλου. Δεν μπορώ. Τίποτα. Βγάζω την μπλούζα, βγάζω το παντελόνι, ξέρω, το αφήνω εκεί πέρα, το μαζέψω κάποια άλλη στιγμή. Το μαζεύεις κάποια άλλη στιγμή. Υπάρχει, αφού ξέρεις, υπάρχει βοήθεια σε αυτά. Ράχνεις το. Υπάρχει βοήθεια σε αυτά, ρε παιδί. Εντάξει. Ναι, ξέρω ότι δεν είμαι καλός. Ναι, okay. Αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι είναι κάτι πρέπει να βελτιώσω. Γιατί δεν μου δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα εμένα. Φίλε, δεν μπορώ την ακαταστασία. Δεν είναι ακαταστασία, ρε φίλε. Τώρα. Ακαταστασία είναι. Όχι, ρε, φίλε. Δεν είναι. Είναι τσαπατσουλιά, όχι, αυτό. Όχι, κάνεις λάθος. Είναι δυνατόν. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Σιγά με κάτσε τώρα, ρε φίλε. 11 ώρα το βράδυ που θα γυρίσω. Ναι, μία, να το διπλώσω το μπλουζάκι και να το αφήσω στην άκρη. Μην το διπλώσει, ρε φίλε. Εντάξει, κάτω. Να το αφήσω και στην άκρη. Όπου πρέπει. Να τα αφήσει σε κάποιο σημείο. Μην τα αφήσει στη μέση. Αυτό λέω. Από του τρίπερ που αρχίζουν και πετάνε. Όχι, μα λέγαμε τον κρεμά στον πολύ, λέω. Άσαμε τώρα. Όχι, θα το βγάλω, θα τα αφήσω εκεί πέρα που γουστάρω. Θα βάλω, ξέρω εγώ, το νεράκι μου να πιω, θα βάλω το βυσκάκι μου, ξέρω εγώ τι, και θα χαλαρώσω. Έτσι είναι η ζωή, φίλε. Κάθομαι εγώ τώρα και θα βλέπω πώς αν είναι ντουλάπα, έχει τα χρώματα όπως πρέπει και είναι με αλφαβητική σειρά τα DVD. Άσε με τώρα. Όχι, εγώ έτσι είμαι. Δεν γίνεται. Έτσι είναι, ρε. Τι λες εσύ. Με αμέτρια κατάσταση. Εντάξει, κι εγώ δεν θα γυρίσω τώρα το βράδυ. Τι τώρα, δεν λέω να είναι ακατάστατο σπίτι.
Άλλο όχι, αυτό. Ρε, όχι. Και βρωμιά και τέτοια. Λέω ρε φίλε, άστο εκείνη τη στιγμή εκεί πέρα, δεν ενοχλεί κανέναν. Δεν μπορείς πρώτα απ' όλα να τον διπλώσεις, το βάλεις στην ντουλάπα. Ναι, δεν το βάλεις στην ντουλάπα. Πουλε λόγος. Ντουλάπα θα το βάλεις, όχι. Πουλε λόγος. Για να το βάλεις στα άπλυτα. Στα άπλυτα. Εγώ. Κοίταξε. Απλά τα άπλυτα μου είναι στο πάτωμα κανένα φορά. Έχω έναν χώρο που αφήνω τα ρούχα μου. Κι εγώ. Εντάξει. Απλά δεν τα αφήνω έτσι. Πάντα τα διπλώνω. Και τα βρωμικά. Ρε παιδί μου, θα βγάλω το τζιν μου, εντάξει. Ναι. Και θέλω να το αφήσω εκεί. Στο πλυντήριο. Εντάξει. Ή θα το βάλω μέσα ή θα το αφήσω στην άκρη. Ναι. Ας πούμε τα παπούτσια μου, ας πούμε. Δεν θα τα αφήσω σε οποιοδήποτε σημείο στο σπίτι. Ναι. Ακόμα τα παπούτσια δεν θέλω να είναι έτσι. Λες και είναι καθυστερημένα. Πες το ένα πάνω στο άλλο όταν τα αφήνω. Okay. Αυτό το σου πάει πολύ. Δεν το μπορώ. Δεν το έχεις, θέλω να είναι τακτικό, ίσιο, όμορφο. Ναι. Γιατί μου αρέσει η συμμετρία στο μάτι, γιατί ξεκουράζει το μυαλό μου. Μια πράξη που ενοχλεί και τους άντρες και τις γυναίκες είναι οι πορδές. Να κλάνεις, αερισμός, ναι, εντάξει. Ποιος αερισμός, αερισμός και το κοντίσιον. Εννοώ να κάνεις τίποτα, δηλαδή εκεί που κάθεστε και βλέπετε τηλεόραση, σου να κάνεις τίποτα πιο βαρά, βάζεις πυροκλάνη, κάνεις κανένα. Ρε φίλοι, να σου πω κάτι. Οι γυναίκες, συγγνώμη λίγο, οι γυναίκες πάνε τουαλέτα. Έλα. Είναι μονόκερες. Τι. Οι γυναίκες είναι μονόκερος, φίλε. Είναι μαγικό ζώο. Δεν πάνε τουαλέτα. Φίλε, δεν πάνε, X-Files, ρε, όταν δεν βλέπεις. Ναι, πώς είσαι μαλακή γυναίκα τώρα. Όταν δεν βλέπεις. Φίλε, έχω πάει στρατό. Εντάξει, έχω κάνει αποστολές νύχτα, ξέρω εγώ. Έχω κάνει το ένα. Δεν έχω πετύχει ποτέ. Αυτή είναι η μαγιά, φίλε. Πω, πω, ρε μαλακά. Δηλαδή. Respect. Εντάξει, να πεις λίπο όλη μέρα. Εντάξει, μπορεί να, δεν ξέρω. Respect. Ναι. Όσον αφορά για τις γυναίκες, ας πούμε που συζητάμε για τις γυναίκες, μας αναφέρουν ότι κάτι πάρα πολύ εκνευριστικό, το οποίο εντάξει πρέπει να συμφωνήσουμε, βασικά συμφωνούμε για εμείς, δεν πρέπει, είναι ότι αν κάποιος είναι μαμάκιας. Πω, πω, ναι. Τραγικό. Εμένα μου σου πάει αυτό, όχι μόνο στις γυναίκες. Τραγικό. Εμένα. Ή ας πούμε να σου μαγειρέψει η γυναίκα, ας πούμε, και να της πεις, η μάνα μου το κάνει καλύτερα. Το κάνει καλύτερα, ναι. Πω, πω, φίλε, εντάξει τώρα. Τραγικό. Καλά, μπορεί να το κάνει καλύτερα. Μπορεί να λόγω το κάνει εμπειρίας, καλύτερα, έτσι. Αλλά δεν το λες. Δεν εντάξει. Το λες, όχι, όχι. Για όνομα το κάνει τώρα, διαφορετικά, εντάξει. Μπορείς να πεις. Άλλο να έχει φτιάξει 50.000 παστίτσιο τώρα μια γυναίκα, άλλο να έχει φτιάξει 5 ή 10. Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Και δεν το λες, τη μειώνεις. Είναι λόγος επειδή μπαίνει σε σύγκριση ο σύντροφος ή σύντροφος, μάλλον με τη μάνα μας. Πιθανότατα. Καλά, ναι. Άρα είναι λογικό να συμβεί κάποια στιγμή. Το θέμα είναι να μην την κάνει τη μάνα σου. Ναι, όχι. Προφανώς. Καλά, το χειρότερο δεν είναι το φαγητό ρε, τώρα. Οι γυναίκες λένε ότι άμα είσαι προσκολλημένος τώρα στην οικογένεια. Μαμά, μπαμπάς, δεν ξέρω. Ναι, κάθε μέρα μιλάω στο τηλέφωνο με τη μαμά. Εντάξει. Έγινε αυτό και έγινε το άλλο και ξέρεις τι μου είναι. Και πρωτοβουλίες δεν παίρνεις και δεν έχεις την. Τα κέρατα, δεν έχεις πάρει τη ζωή, δεν έχεις πιάσει τη ζωή από τα κέρατα. Λες πολλές λεπτομέρειες, ξέρω εγώ, για την προσωπική σου ζωή. Όχι. Εντάξει, είναι ζητήματα αυτά σοβαρά. Μην το κάνετε, μην το κάνετε αυτό. Καλά, ο άλλος είναι μαμάκιας τώρα, είναι μαμάκιας, άστο, έχει μπει τα μπέλα τώρα, είναι με βούλα. Ρε φίλε, ποια είναι η λύση αυτό. Έλα. Ποια είναι η λύση αυτό. Βρεγμένη σανίδα. Όχι ρε φίλε, τώρα σοβαρά δηλαδή. Τώρα, οι άντρες που είναι λίγο πιο κοντά στους γονείς τους. Ευγενικά το λες, ναι. Ναι, ας πούμε. Έχουν πρόβλημα ρε φίλε. Έχουν πρόβλημα, γιατί η γυναίκα το βλέπει αυτό. Το βλέπει, ναι. Και δεν λέω τώρα να πάτε να φάτε ένα φαγητό, να κάνετε γιορτές μαζί κτλ. Μιλάμε ότι για κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή σας, θα πρέπει να πάρετε συμβουλή. Θα πρέπει να πάρετε μια καθοδήγηση, μια οδηγία, έτσι. Αυτό το πράγμα είναι. Δεν πρέπει σε έναν άνθρωπο με κάποιες ηλικίες και πάνω. Εντάξει, μέχρι τα 20-21 να το καταλάβω, ρε φίλε, αλλά μετά. Πρέπει να ζήσεις τη ζωή σου, ρε φίλε. Και τώρα δεν υποστηρίζουμε τις γυναίκες, αλλά και εγώ, αν δω έναν άνθρωπο έτσι, που δεν παίρνει πρωτοβουλίες και είναι 25 χρονών, ας πούμε, και περιμένει τη μητέρα του να του πει. Εντάξει, τον πατέρα του. Εντάξει, πάρε και ένα δικηγόρο, ξέρω εγώ, να σου λέει και πώς να κινήσεις, ξέρω εγώ, στον δρόμο. Ξέρω εγώ τώρα. Τέλος. Άλλο που λένε οι γυναίκες ότι τους πάνε. Επέραν την καταστασία και όλα αυτά που είναι. Εντάξει, κλασικό. Οι γυναίκες λένε ότι μπορεί, ας πούμε, κάποιες φορές να καθυστερούμε λιγάκι να δεσμευτούμε. Ναι. Εντάξει. Συγκατοίκηση. Οτιδήποτε. Συγκατοίκηση, ναι. Αραβώνα. Ναι. Γάμος. Ή μπορεί αυτές να βιάζονται λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω. Ναι, γι' αυτό είναι, ρε. Τι είναι. Ναι, εντάξει, διπλωμάτιο το απεξάσω. Όχι, εντάξει, σου λέει τώρα. Πιέζονται και από του γονεί πολύ κι αυτέ. Ναι, από το επικοινωνικό περιγύρο τέλο πάντων. Έτσι. Σε αυτό δεν έχουν άδικο. Δεν έχουν άδικο. Δεν έχουν άδικο. Εγώ είμαι 29 χρόνια όταν πάω στη Λάρισα και η μάνα μου λέει πότε θα παντρευτεί. Ναι. Και σκέφτομαι, λέω ρε μάνα τώρα. Εντάξει. Και να αφήνω την κουβέντα και λέω αν ήμουν γυναίκα 29 χρονών και μου λέγανε αυτά οι γονεί μου, πώ θα ένιωθα.
Και δεν θα λέγανε και στην ίδια συχνότητα. Ε. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Μιλάμε, θα έχεις τώρα κάθε μέρα ψαλτήρι. Δεν έχουν άδικο, αλλά πάλι δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Εντάξει, τώρα, άμα δεν το νιώσεις. Άμα δεν βρεις και κάποιον άνθρωπο, άμα δεν γουστάρεις κιόλας. Εντάξει, εντάξει, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι μέσα σε μια σχέση δεν το κάνουμε τώρα για να ικανοποιήσουμε, ας πούμε, μια κοινωνική αποδοχή ότι εντάξει τώρα είμαι παντρεμένη. Ναι, ναι, ναι. Για να ηρεμήσω. Εντάξει, μπορεί να το κάνουμε και εμείς που είχαμε και αυτή την κουβέντα, ναι, το Σάββατο, ναι, ναι, και να προσπαθούμε, ας πούμε, να, μέσα εισαγωγικά να δέσουμε τη γυναίκα και εντάξει, να την παντρευτώ, να προχωρήσω, ναι, τα, ναι, πράγματα, ναι, λόγω ανασφάλειας, λόγω να τη φέρω πιο κοντά μου. Εντάξει, πρέπει να μας βγαίνει κιόλας, να γουστάρουμε τον άνθρωπο, να ξέρουμε και ποιες είναι οι συνθήκες που θα δημιουργηθούν μετά από μια περαιτέρω δέσμευση. Εντάξει, για δεν είναι απλά τα πράγματα, αλλά έχουμε μια σχέση, και συγκατοικούμε, για παράδειγμα, τα πράγματα αλλάζουν. Και μας εσπάει και εμάς τους άντρες τώρα, να πω μια άλλη μεριά, όταν μας το λέτε συνέχεια. Δηλαδή δεν μας φέρνετε πιο κοντά σε αυτή τη λύση. Μας απομακρύνετε όταν επιμένετε. Σωστά. Τι λες. Συμφωνώ, φίλε, συμφωνώ. Ναι, ήταν. Εντάξει, καλό. Ειδικά αν με πιέζει τώρα η άλλη. Σε οτιδήποτε και να σε πιέζει, βασικά. Σε οτιδήποτε και να σε πιέζει. Το αντίθετο αποτέλεσμα θα έχει, αν είσαι και λίγο αντιδραστικό. Λίγο νευρόσπασμα, ξέρω εγώ. Φαντάζεσαι τώρα κάθε μέρα για να σου λέει τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Περνάει ο καιρός. Η φίλη μου Μαρία παντρεύτηκε. Μίλησα με τον πατέρα μου και ξέρεις τι μου είπε. Χαίστηκα. Ναι, χαίστηκα. Εντάξει, μπορείς να το πεις έτσι. Αυτό το ενοχικό, έτσι. Μπορείς να το πεις. Είναι το υπόγειο, γιατί δεν θέλει να πει. Είναι η δική μου γνώμη. Εντάξει, λέει εντελώς τυχαία. Έπεσε στη συζήτηση από κάποιο δικό μου άνθρωπο ότι έφτασα σε μια ηλικία που. Οκ, είναι. Στο φαίνεται λίγο πλαγίως, γιατί ξέρει ότι αν μας το πει full, μπορεί να γίνει και κάνα τσαμπουκά και να τσακωθείτε χωρίς λόγο. Ή με λόγο, βασικά. Να το κλείσουμε εδώ, παιδιά, να το αφήσουμε σε αυτό. Να μας πούνε και οι άνθρωποι. Θα πέσουν τώρα σχόλια. Ναι, ναι, ναι. Φουλ. Πάμε να κάνουμε κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας. Ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι και το καμπανάκι για να έρχονται ειδοποιήσεις στις κινητές συσκευές. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.